Μια κίνηση που έκανε σε μένα και δεν μου άρεσε καθόλου είναι να κάτσει δίπλα μου και να μου κάνει αυτό το πράγμα. Τι λέω, άμα το ξανακάνει αυτό. Ναι. Α, ήταν αυτό το περιστατικό που μου ανέφερε. Ναι, δεν ήταν καθόλου ωραίο. Ότι παρεξηγήθηκε η. Δεν είναι ότι παρεξηγήθηκε. Αλλά όχι ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν σου άρεσε. Ναι, αυτό δεν είναι καν παρεξηγημένη κίνηση. Είναι φάουλ. Είναι. Όχι, όχι. Τώρα, άμα σου πω ότι αυτό είναι παρεξηγήσιμη κίνηση, τι θα πω. Άντε, γεια, φεύγω, γεια σας. Όχι, είναι όντως. Γεια σας. Όχι, είναι. Γεια σας. Δεν αντέχω άλλο. Διάλεξα άλλες λέξεις. Δεν μπορώ. Πιστεύεις παγίδες στον εαυτό σου. Ωραία. Μην ανησυχείς. Δεν αντέχω. Είναι με τη λέξη αυτή τη συγκεκριμένη. Δεν σου αρέσουν οι παρεξηγήσεις προφανώς και γι' αυτό σου συμβαίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Η κίνηση ήταν παρεξηγήσιμη. Η κίνηση αυτή είναι παρεξηγήσιμη από μέρους του. Ναι. Γιατί? Εγώ δεν θεωρώ το παρεξηγήσιμο. Γιατί αν κάποιος δεν θέλει να βάλει στο χέρι του πάνω στο σώμα του, το κατάλαβα. Αλλά και σε έναν φίλο μπροκόν τι λέει ρε παιχτή. Άλλο αυτό ίδιο είναι. Κάτσε ρε εσύ, περίμενε. Άμα δέχεσαι να το κάνω σε ένα αγόρι, δηλαδή γιατί να το κάνω σε ένα κορίτσι. Έχεις δηλώσει ενδιαφέρον για μένα. Το ξέρεις ότι δεν είναι καθαρά φιλικό και σε ξέρω ούτε καν δύο μέρες. Ήτανε δύο εκατοστά πάνω από το γόνατο. Ρε παιδιά, εγώ του είπα ήρθες πολύ κοντά μου και μου λέει πού να έρθω ακόμα περισσότερο. Έχει έρθει με. Αυτό υπόθηκε. Όταν με έσπρωξε κιόλας, όταν είχα τις δίπλες με τέσσερα δάκρυα και μου λέει κάτσε πιο πέρα. Λες και είμαι εγώ, δεν ξέρω. Βάζω τα όρια. Ένιωσα, δηλαδή, άμα κάποιος δεν του αρέσουν οι χειρονομίες, αυτό που τους εξήγησα, δεν απαντάς με χειρονομία. Οπότε σου λέω πρέπει να τα βάλεις τα πράγματα σε τάξη στο κεφάλι σου. Άμα δεν σ' αρέσει, αλλά να σε πιάνουν. Δεν πιάνουν σου άλλου. Όταν έρχεσαι πολύ κοντά μου, αν σου το επιτρέψω, θα έχεις κάθε δικαίωμα να ξαναέρθεις. Τι κάνεις. Δεν μου αρέσει που είσαι τόσο κοντά. Δεν με ακουμπάς εσύ για να μου το δείξεις έτσι. Πόσες φορές σου είπα ότι δεν θέλω να με ακουμπάς και δεν θέλω. Ωραία. Και τις δύο δεν το είπα ότι δεν θέλω μου. Ναι, αλλά σου είπα ότι δεν θέλω μου. Να μου λες μου. Και έρχομαστε εδώ και μου λες αγάπη μου. Να φοράς κόκκινο κραγιόν. Δεν το λέω όμως. Με πειράζει π.χ. Δεν μου αρέσει το κόκκινο κραγιόν. Δεν θα σου πω μη βάζει κόκκινο κραγιόν. Σου εξηγώ αυτή τη στιγμή ότι εγώ σου εξέφρασα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί να φιλτράω το λεξιλόγιο μου. Εγώ λέω μου, σου, αγάπη μου. Έτσι μιλάω. Okay. Δεν θα αλλάξω εγώ στα 32 μου για σένα. Δεν μπορείς να πατάς. 31 ήσουν χθες, χρόνια πολλά. 31 πλησιάζει όσο περνάει ο έκτος, επειδή είμαι στον Ιανουάριο, πάω προς τα 32. Μπήκε έβδομος. Γι' αυτό λέω 32. Ωραία. Σου λέω 31 μισό. Είναι βασικά πράγματα, παιδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι θέμα έχετε. Δεν θα μιλάω καθόλου. Θέλω να σφυρίξεις λήξη, σε παρακαλώ. Είναι καλοσύνη να συνεχίσουμε στο επόμενο θέμα. Θέλουμε παράκληση. Μπράβο, Αναστάση. Μάλλον εγώ δεν πρέπει να μιλάω καθόλου με τα κορίτσια. Εγώ αυτό καταλάβει. Ό,τι λέξη και να πω δεν παρεξηγήσει. Όλοι, όπως και εσύ, έτσι και τα κορίτσια, έχετε το δικαίωμα να πείτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει και αυτό να γίνει απολύτως σεβαστό από όλους. Αυτό είναι απαράβατο. Εντάξει.